Αμβρακιά ή Αμβρακιά για τους ντόπιους. Είναι ένα μέρος το οποίο βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Αμφιλοχίας και απέχει 1 χιλιόμετρο από την Εθνική Οδό Αμφιλοχίας Αντιρίου. Όπως μαθαίνουμε από το βιβλίο του Νικολάου Τέλωνα «Ταξίδι σε χρόνια λησμονημένα», την Αμβρακιά χτίσανε οι κάτοικοι της αρχαίας Λιμναίας. Πότε όμως αυτοί οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε αυτό το σημείο είναι εντελώς άγνωστο. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για το συγκεκριμένο μέρος ξεκινούν από το 1668 και περιγράφεται ως έναν γιαουροχώρι από έναν Τούρκο περιηγητή. Μια άλλη μαρτυρία του 1674 από έναν Γάλλο γιατρό και έναν Άγγλο συλλέκτη αναφέρουν την Αμβρακιά ως ένα μικρό χωριό στο ένα μίλι από τον Αμβρακικό κόλπο. Το 1684 η Αμβρακιά υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή όταν ο Πασάς της Άρτας με 800 άντρες πέρασε τα στενά του Μακρινόρους και λαϊλάτισε την περιοχή του Βάλτου. Όμως το 1692 σε μια επιδρομή του Γιουσούφ ο Αναστάσιος Μεταξάς, επιθεωρητής Ξηρομέρου και Βάλτου, κέρδισε μια σημαντική νίκη και η Αμβρακιά σώθηκε αυτή τη φορά από μια δεύτερη καταστροφή μέσα σε 8 χρόνια. Τον Ιούλιο του 1778, από εδώ πέρασε και κήρυξε το Θείο Λόγο ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ανεβασμένος στην πέτρα που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στον άβλιο χώρο της Παναγίας της Αμβρακιώτισσας. Χαιρετίζω τα βουνά.
αρκετής κοντόραχουλής να αφήσω διά. Σκαβάκες κινήσε καράες κακίνες κινήσε μωρέ να πάει κατά το βαλτό. Άιντε μωρές στην Παρτάκμπα, στην Πάτρα Μπαρκαριστίνη και στην Πάτρα Μπαρκαρή στήκε μωρέ στο Μεσολογγί βγαίνει. Άιντε μωρέ στη Λεπέγνο. Η Αμβρακιά ως πέρασμα αντιμετώπιζε προβλήματα παρακμής από τις συχνές επιθέσεις των κατακτητών και για το λόγο αυτό, κοντά στο 1805, πάρθηκε η απόφαση να μεταφερθεί το χωριό πιο ψηλά, στη θέση Πλατό. Η μεταφορά όμως σε αυτό το σημείο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατί η προετοιμασία της επανάστασης που είχε ήδη αρχίσει ματέωσε τη μεταφορά του χωριού. Εδώ, στο μέρος αυτό, μια φθινοπορεινή Κυριακή του 2019, μια ομάδα έφηπων με παραδοσιακές φορεσιές ξεκίνησαν από την Αμβρακιά, διασχίζοντας το παλιό Γκαλτερίμι με προορισμό το Πλατό. Επίσκεψη στο εξοπλίσι του Άι Γιώργη. Ο Άι Γιώργης, ένα εξοπλίσι που είχε σχεδόν γκρεμιστεί, αναστηλώθηκε και εξοπλίστηκε με την αγάπη και τη φροντίδα της οικογένειας Νικολάου Μημιγιάννη. Και την ημέρα αυτή όλη η περιοχή γιόρταζε. Ο πατέρας Ευρυδιάδης τέλεσε πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας, ενώ ακολούθησε και η λιτάνευση της ιερής εικόνας. Το γλέντι που στήθηκε στη συνέχεια δεν είχε προηγούμενο. Έδωσε ζωή στο ερυπωμένο αυτό μέρος μέχρι τις πρωινές ώρες. Yeah, let's go.
Ποιοι είστε εσείς, πού πηγαίνετε? Εμείς είμαστε μια ομάδα καβάλα, πάνω στην εκκλησία καταρχήν, καβάλα προσκυνάνε. Είμαστε μια ομάδα καβαλαρέ εδώ πέρα. Όχι μόνο αγάπη με φιλουχία, από Αστακό, από Λεπενού. Και πηγαίνουμε στον Άγιο Γεώργιο. Βρίζει δεν έχει άλλη πρόσβαση, ας πούμε, και πάμε μετάλογα. Τι μονοπάτι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι, το μονοπάτι είναι πολύ παλιό. Αυτό πηγαίναν παλιά Κατούνα, τα ζώα με τα ζώα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Πολλά χρόνια πίσω ακριβώς που να ξέρουμε εκείνες. Και παρέμεινε αυτό το λίγο εδώ πέρα, έχει χαλαστεί, αυτό διατηρείται μέχρι στιγμής. Καλά περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου να είστε καλά, είμαστε ο τοπικός σύλλογος Βυζιανών. Ήρθαμε να βοηθήσουμε εδώ το φίλο μας τον Νίκο τον Μεμιγιάννη και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Όλη την νεολαία απανταχού και είμαστε μια παρέα που κρατάμε την παράδοση και συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις παραδοσιακές εκδηλώσεις. Εγώ θα σας πω, εδώ σε αυτό το μέρος που περάσαμε είναι η Αμπρακιά. Η Αμπρακιά εδώ έγινε μια μεγάλη μάχη με μεγάλες απώλειες των Τούρκων και πιο λιγότερες των Ελλήνων. Αλλά εις αντίπεινα οι Τούρκοι κάψανε την Αμπρακιά και όπως είδατε πίσω τα χαλάσματα, ένα μεγάλο ιστορικό χωριό. Και λέει ένα τραγούδι. Καραϊσκάκη σκίνησε να πάει κατά του Βάλτου. Στην Πάτρα μπαρκαρίστηκε, στο Μεσολόγγι βγαίνει. Στη Λεπενού γευμάτισε, στην Αμπρακιά διπνάει, βάζει στις κούλες παγανιές. Πάμε παιδιά μου να σμίξουμε. Ένας ιστοριολόγος μου έργε κάποτε, μου είμαι είδε καβάλα στα λογό μου, σταμάτα ωραία να σπού, ο αείμνηστος Παύλος Καρακώστας, και θα το λέω και πάντα και εγώ. Ο Ρεγιάννη μου λέει, τον Έλληνα όσο και να τον μοντερνέψεις, μέσα του υπάρχει ο Καραϊσκάκης, ο Κατσαντώνης, ο Λεπενιώτης, της Εανδρούτσας, Κολοκοτρώνης και τόσοι άλλοι. Να προστατεύουμε τη φύση, γιατί αν τα πάμε κόντρα με τη φύση θα καταστραφούμε. Μιας και εδώ έδρασε και ο οπλοαρχηγός Καραϊσκάκης, οφείλουμε να κάτι να πούμε και γι' αυτόν, να εκφωνήσουμε ένα ποίημα. Τρία πουλάκια κάθονταν στον κάμπο της Αθήνας. Είχαν τα νύχια κόκκινα και τα φτερά γραμμένα. Είχαν και τα κεφάλια τους στο αίμα βουτυγμένα. Από βραδύς μυριολογούν και το κάθε θλιβερή πέφτει φαρμακωμένη. Παρασκευή ξημέρωνε, ποτές μην είχε φέξει. Νησιώτες κάναν τη βουλή τον πόλεμο να πιάσουν. Καραϊσκάκης τα άκουσε πολύ του βαρυφάνη. Και τότε εκείνος φώναξε πάνω από τα λογό του. Που είστε μελιώτες μου, παιδιά μαντριωμένα, γυμνώστε τα λαφριά σπαθιά και ρίξτε τα ντουφέκια. Βάλτε τους Τούρκους στα μπροστά και κόψτε και σκοτώστε. Ήρθε μαντάτη των Τουρκών, πεζί και καβαλάρι. Δεν ήταν λίγοι ούτε πολλοί, ήταν 9.000. Σαν πιάστηκε ο πόλεμος, σκοτίστηκε ο κάμπος. Βαρέθηκε ο αρχηγός και ο Καραϊσκάκης. Και τότε τα στέρι φώναξε στέκει και το διατάζει. Έλληνες μην γιοτέψετε, παιδιά μη φοβηθείτε, και πάρ το γιούχα η Τουρκιά και έρθει και μας χαλάσει. Σαν Έλληνες βαστάξετε και σαν Γρεκοί σταθείτε. Κι εγώ ανελαβώθηκα και είμαι πληγωμένος, τώρα θα πάω στην Κούλουρη πέρα στον Άι Δημήτρη, που είναι παντοτινός γιατρός, αυτός θα με γιατρέψει. Thank you.
Πώς είσαι, χρόνια πολλά, είσαι καλά. Καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ανοίξτε τον στυρχή, ρε, τα συμπαταστήρια Χριστόντας. Αποστρέψτε στο πρόσωπο, ταρακτήσουμε. Ανταλλαγή στο πνεύμα αυτών και η εκλείψουση και η στοχούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστολή στο πνεύμα σου και Χρήστο και αναγεννή στο πρόσωπο τη γη. Ή το εδώ ξεκινήσει ο αιώνα, εμπλεκτήστε κύριο επί τη έλξη αυτού. Ο επιβλέπει τη γη και ποιον αφιτρέμενο, οτόμενο στο ρόλο και καπνίζονται. Άσου το κύριο τη ζωή μου, σαν το Θεό μου υπάρχουν. Ή την δει αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσαμε επί το κύριο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και άνομοι ω την πάρκη αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έκρο την δύση αυτού εδώ σκότου και έγινε το νίξ. Όσοι μεγαλύθητε έργα σου, κύριε Πατέρα. Τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, αριστοφία των Αγίων, το Θεό Εκκλησιών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου, ημαρκουσμάτου, τιμίου πρεσβυτερίου, του Εχριστό Διακονία. Παντό του κλήρου του λαού, του κύριου Δεϊθόμε. Κύριε Λέισο, κύριε Λέισο. Υπέρ του Ριστινή μα, από πάση θλίψεω. Εισακούσον μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξαν πρόσε, εισακούσον μου, πρόσλεστη φωνή, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ότι παρασύω ηλέλο Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις την δόξα να περιέπαμενε. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούλου. Και των πτωχών υπεράσπισης ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχο. Τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον στοχόν υπεράσπισης. Ακλωπώ. Κύριε Λέησον, θα υπερελαιώσω ο εις ειρήνης υγείας σου, Κύριε, εσύ πρισέψεων, συγχωρήσου και αφαίρεσου των μαρτυρών του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων και ελών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τριβία ταύτη. Εδώ το μέρος αυτό λέγεται Πλατός. Τόπος κατακουίνα τους ντόπιους εδώ, τόπος συγκεντρώσεως χτιροτρόφων. Όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνα τα χρόνια στα βουνά και στις πλαγιές ήταν τα σιτάρια, τα καλαπόκια, έτσι ζούσανε ο κόμος τότε. Δεν ήταν στον κάμπο. Στον κάμπο ήταν άλλοι τσεφλικάδες και τσελικάδες. Όπως είπαμε προηγουμένως, προχώμασταν από κάτω, περάσαμε από την Παραζωριά, περάσαμε από την Ναυρακιά που είπα και όπως σας είπε και ο Νίκος, είδα στον δρόμο τον Καρντερίμ. Από εδώ Νίκο πάει και ο δρόμος από εδώ, από εκεί και πει, έβγαινε και πάει Κατούνα, Καρντερίμ. Αυτή ήταν η συγκοινωνία τότε. Ποια χρονολογία? Πριν την Τουρκοκρατία και από το Βυζάντιο ακόμα, μα έγινε και το 1945. Όλες οι δουλειές γινόταν με το άλογο, με το γάιδαρο, με τα μολάρια, συγκοινωνίες στα ορεινά και στα παιδινά ήταν τα κάρα και οι άμαξες. Εμείς διατηρούμε ακόμα τα άλογα, τα παραδοσιακά μας, τα ωραία πράγματα. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, άμα προστατεύουμε τη φύση, ζούμε με τη φύση, όλα καλά. Άμα καταστρέφουμε τη φύση, κάποια μέρα θα καταστρεφούμε κι εμείς. Εσύ γίνεται γνωστή στιγμή. Τι να πω, απλώς διατηρούμε τις παραδόσεις, ό,τι μπορούμε. Εμείς όμως την τελευταία να βλέπουν οι νέοι για να συνεχίσουν. Έλα εδώ, λέμε και όσο μπορούμε. Η ιστορία με τον Αλή Πασά για την περιοχή εδώ, τι έχει να κάνει. Ο Αλή Πασά. Απλώς αυτό που γνωρίζω εγώ ήταν ότι έψαχνε όλη τη περιοχή της Ελλάδος για τα καλύτερα κρέατα. Και ήρθε και βρήκε ακριβώς σε αυτό το σημείο που λέμε Πλατός. Σε αυτήν την περιοχή εδώ πέρα και από εδώ ήταν τα νοστιμότερα κρέατα και από εδώ τροφοδοτήταν. Εν τω μεταξύ, πιο πέρα εδώ, δεν ξέρω πολλοί κόσμοι, είναι ένα πηγαδάκι, λέγεται Ηλιά το όνομά της. Ενώ πίσω μας είναι 5 πηγάδια, είναι τα γνωρίζουν όλοι. Τα 5 πηγάδια τα είχαν κάνει τώρα οι Ιταλοί, δεν ξέρω ακριβώς, με νερό το καλύτερο. Και εδώ Ηλιά, και ζήστε και νερό, λίπα σας από τη Ηλιά, όχι από τα 5 πηγάδια. Εννοείται τώρα ότι το καλύτερο, εδώ πιο αριστερά μας, δεξιά μας. Ανακάλυψε βάση παράδοση εδώ πέρα στο Ξηρόμερο, ο Αλή Πασάς, πέρασε αυτά τα μέρη κάτω και πήγε στην Παμπίνη και βάφτισε ένα παιδί.
του είχαν κάνει τη μέση, τραπέζιζε κάτω, γιατί αυτή είναι μια μεριά φαίνονταν και φιλέλληνας, γιατί είχε μέσα στην αυλή του Λιμπασά ήταν όλοι οι οπλαρχικοί Έλληνες. Και μην ξεχνάμε ότι ήθελε να κάνει Ελλάδα-Αλβανία ένα ο Λιμπασάς. Και καταρχήν δεν τα πάει καλά με τους Τούρκους. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και πολέμα για τους Τούρκους. Αυτά ακούγονται από... Ακουγότανε, γιατί όταν πιστερικάς, άμα ψάχνεις πολλά, ακούς ανθρώπους που ζούσαν μέχρι 110 χρονών, άκουγες πολλά τέτοια. Έχω κοιτάσει και με το νερό εδώ, να ξέρεις. Και να δεις πως έπλανε οι παλιοί. Ας δείξω πως έπλανε και οι παλιοί τώρα. Εσύ υπόψη πως έπλανε οι παλιοί. Κλέφτης και οι κτηνοτρόφοι. Κάτσε. Πήρανε γαργάλα, δεν το βάλανε. Πήρανε πολύ από το ίδιο. Ασκή, αυτό τώρα είναι, άκου. Αυτό είναι, έτσι πήραν οι χτυνετρόφοι και οι κλέφτες. Είχα τον Αγγέλο, είχα τον Άγγελο φιλεύαμε επειδή περάσαμε από την Αφρακιά ένα μέρος στο νετό που ήταν και ο παλιός Καρβασαράς εκεί. Ο Καραϊσκάκης, όπως είπα, φεύγοντας από την Πελοπόννησο, πήγε, γινόταν εμφύλιος πόλεμος στην Πελοπόννησο, ο Καραϊσκάκης δεν συμμετείχε λόγω που ήταν εμφύλιος. Ήρθε στην Πάτρα, στη Λεπενού, γεμάτησε, στην Αβρακιά διπνάει. Και στην Αβρακιά έδωσε μια μεγάλη μάχη. Με πολλές απώλειες των Τούρκων και λίγες των Ελλήνων. Οι σαντίπινα οι Τούρκοι κάψαν την Αβρακιά, όπως είδατε και περάσαμε. Είναι τόσα σπίτια, παλιά σπίτια, πριν τουρκοκρατία στισμένα και ρημαγμένα και εγκατελειμμένα. Αυτή η μάχη που έγινε ήταν και καταστροφική. Πάντα χρόνια πιστικός και ξεδάδιο τζοπάνο σέρδεμε σέρδι, σέρδεμε ερμηγιάστη βάι βάσομ βάι. Ωρα τον ύπνο δεν χόρτασα, τον ύπνο δεν χόρτενο σέρδεμε σέρδι, σέρδεμε ερμηγιάστη βάι βάσομ βάι. Το λέει ο κουκός τι να βγει το όποιος είδε τέτοια φάδια σμά ρε παραξένο με άλλο άιτε δροσόλα αϊκό ρα ρε της λιβά. Thank you.
Ναι. Άι τώρα τα πύρβαχα, τα πύρβαχα με τα πρόβατα. Ωρε τα πήρανε και πάνε, βλάχα μνε μας ρωτάνε. Σάρα και στάνω, ωραία πήγα να αηδώ, πήγα να αηδώ τους φίλους μου. Ωραία κι φίλοι, η φίλια κι φίλοι, η φίλια κι να ανέ. Όρκη φίλη, φίλια, αγή, να ανέπει, πήγαν και με προδώσαν.